Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Λέρου, συγκεκριμένα στο Παρθένη, όπου μας έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εδώ και πάρα πολλές πτήσεις δεν μπορεί το αεροπλάνο να πάρει τους επιβάτες, διότι λόγω των ανέμων και λόγω του μεγάλου προβλήματος ενός βουνού που υπάρχει εδώ, που είναι χρονιαίο το πρόβλημα, το αεροπλάνο αναγκάζεται να πάρει 2 και 3 άτομα, ενώ μπορεί να πάρει 40 ή 50 άτομα. Θα μιλήσουμε με κάποιους εδώ να μας πούνε τι ακριβώς έχει γίνει. Βρισκόμαστε μαζί με τον κύριο Ζόρζου Δημήτρη, ο οποίος είναι μέλος του ταξί Λέρου. Πολύ ωραία. Για πείτε μας, τι ακριβώς γίνεται εδώ στο αεροδρόμιο εδώ. Εδώ στο αεροδρόμιο, το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, θεωρούμε ότι είναι λάθος αυτό που συμβαίνει, το να αποζημιώνει η Ολυμπιακή 250 ευρώ κάθε επιβάτη. 250 ευρώ μπορεί να κόψει ένα εισιτήριο και να πάει στην Αμερική. Δηλαδή το αεροπλάνο δεν παίρνει πολλούς επιβάτες και γι' αυτό το λόγο τους αποζημιώνει με 250 ευρώ το κάθε επιβάτη. Όπως γνωρίζουμε, γιατί δεν είμαστε αρμόδιοι του αεροδρομίου, απλά έχω εγώ το ταξί πριν ακόμα γίνει το αεροδρόμιο, και αν δούμε από εκεί είναι τα βουνά, με το νοτιά φεύγει από εκεί. Δεν μπορεί να φορτώσει, φοβούμενος μήπως δεν πάρει το ύψος και πέσει στα βουνά και γίνει το ατύχημα. Αλλά αυτό δεν είναι νόημα, ότι πρέπει να δίνουμε 250 ευρώ στον καθέναν, διότι εδώ πέρα μισό λεπτό. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ ναυτικοί πριν, που γνωρίζουμε τους καιρούς και θα μας αναγκάσουν, είναι πρόκληση να κόβουμε ένα εισιτήριο για να πάρουμε τα 250 ευρώ. Εμείς θέλουμε ένα εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο γιατρό στην Αθήνα για τις ανάγκες μας στη Ρόδο και όχι για να παίρνουμε 250 ευρώ. Ο κάθε αρμόδιος και ο βουλευτής που έχει διαζητάει τους ψήφους να δείξει ενδιαφέρον και τα χαρίζω εγώ τα 250 ευρώ, αντί να μου τα δώσει εκείνος. Εδώ πέρα έχουμε τώρα 25-30 άτομα. Θα φύγουν οι 3, θα αποζημιωθούν οι 20. Επί 250, όπως γνωρίζετε κύριε το νούμερο, να μου το πείτε. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λέτε. 5.000 ευρώ. Με το σκοπό αυτό, αν συνεχιστεί δηλαδή αυτό το πράγμα, η εταιρεία μπορεί να σταματήσει και τα αεροπλάνα, έτσι δεν είναι. Το πρώτο σαν δικαιολογία θα μας κόψει το αεροπλάνο που το έχουμε ανάγκη. Και δεν είναι καθόλου σωστό, γιατί το χρειαζόμαστε. Ωραία, οι καιρικές συνθήκες είναι άλλες, οπότε να βρεθεί η χρυσή τομή και να προσπαθήσουν το βουνό να το κατεβάσουν λίγο. Κάπου από πολλά χρόνια πριν, ο κύριος Μαυρουδής, ο πρώην δήμαρχος, ήθελε, διατέθηκε με δικά του μηχανήματα, γιατί έχει το λατομείο, να το κατεβάσει δωρεάν. Αλλά οι ενδιαφερόμενοι είναι μόνο για τους ψήφους. Βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Λέρου, στο διάδρομο προσγείωσης εδώ στο Παρθένη της Λέρου, και δίπλα μας έχουμε έναν πάρα πολύ καλό και έπειρο πιλότο, ο οποίος ο άνθρωπος δεν θέλει να φανεί στην κάμερα. Το εκτιμούμε αυτό και θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά, από την εμπειρία που έχετε, τι ακριβώς γίνεται με το βουνό, με το συγκεκριμένο το βουνό εδώ που υπάρχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα με το αεροδρόμιο της Λέρου, εκτός το ότι έχει μικρό διάδρομο, και αλλά όλα τα αεροδρόμια στα ελληνικά νησιά έχουν γενικώς, στα μικρά νησιά έχουν γενικώς μικρό διάδρομο. Εδώ όμως έχουμε και το πρόβλημα, ειδικά όταν έχουμε νοτιά, ναι. Διότι έχει τα λοφάκια αυτά που υπάρχουν στην προέκταση, καθώς και δεξιά και αριστερά από την διεύθυνση απογείωσης. Μάλιστα. Οπότε σε περίπτωση που έχουμε νοτιά και με υψηλή θερμοκρασία, τότε ελαττώνεται πάρα πολύ το βάρος απογείωσης, διότι το βάρος απογείωσης σε κάθε αεροδρόμιο εξαρτάται από τον άνεμο και από τη θερμοκρασία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ πολλές φορές τα αεροπλάνα παίρνουν λίγους επιβάτες, διότι το βάρος απογείωσης είναι, και αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα από την προηγούμενη μέρα για να δώσουμε τα στοιχεία αυτά. Τα στοιχεία αυτά βγαίνουν περίπου μία ώρα, μισή ώρα πριν την απογείωση. Ανάλογα τον αέρα. Τα τελευταία στοιχεία του αεροδρομίου. Τα οποία είναι, το κυριότερο είναι το, όπως σας είπα, όπως σας προείπα, είναι η θερμοκρασία που επικρατεί τη συγκεκριμένη ώρα της απογείωσης, καθώς και ο άνεμος. Το πρόβλημα λοιπόν γίνεται οξύτερο όταν υπάρχει νοτιά στα αεροδρόμια, διότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην απογείωση. Και συγκεκριμένα, εάν τη διάρκεια της απογείωσης έχουμε κράτηση στον ένα κινητήρα το αεροπλάνο, εμείς εξασφαλίζουμε την απογείωση για τον ένα κινητήρα. Μάλιστα, κατάλαβα. Κατά τη διάρκεια της απογείωσης. Αυτός είναι ο λόγος που ελαττώνεται πολύ το βάρος απογείωσης, άρα το βάρος του αεροπλάνου, το απόβαρο είναι συγκεκριμένο, τα καύσιμα είναι συγκεκριμένα, αλλά εκείνο το οποίο μπορούμε να ελαττώσουμε είναι μόνο οι επιβάτες, και παίρνουμε λιγότερους επιβάτες. Οι τρόποι
πιστεύετε ότι θα μπορούσε το βουνό το συγκεκριμένο αυτό. Η επίλυση είναι να κοπεί το βουνό. Να κοπεί το βουνό. Το οποίο είναι πολύ εύκολο. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Πάντως είναι εύκολο. Το πρόβλημα υφίσταται διότι υπάρχουν εμπόδια στην προέκταση του διαδρόμου. Εσείς πιστεύετε ότι κόβοντας το βουνό θα γλιτώσει, θα κερδίσει και μέτρα το διάδρομο που γύρω. Μπορεί να κερδίσει και μέτρα ο διάδρομο, μπορεί να κερδίσει και. Και... δεν είναι μόνο η επέκταση. Αλλά για μας δεν υφίστανται τα εμπόδια. Οπότε μπορούμε να φέρουμε περισσότερους επιβάτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Επίσης. Γεια σας.